Γιάννα Παραδεισιώτου, του Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, είναι μαζί μας, τηλεφωνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Παραδεισιώτου. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε ακούσει για την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού. Ο ρόλος σας δεν είναι μόνο στην αξιολόγηση, αν και φως. Και δεν γενικά. Είναι. Δεν είναι ο ρόλος μας μόνο στην αξιολόγηση. Οι λειτουργοί μας παρακολουθούν πάρα πολύ κόσμο θεραπευτικά. Ναι. Και ενήλικες και ανήλικες. Και ποια είναι, ξέρεις, όταν λέτε υπάρχει και από πλευρά σας επιτήρηση, έλεγχος, είναι κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Έχει ο καθένας από ένα αριθμό, αν θέλετε, ανθρώπων. Δεν λειτουργούμε όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, έχουμε το δικό μας μοντέλο λειτουργίας. Οι συνάδελφοι εργάζονται σε τομές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είτε σε εξωνοσοκομιακές είτε εντονοσοκομιακές. Λειτουργούν μέσα στα πλαίσια διαεπαγγελματικής ομάδας. Γίνονται αξιολογήσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις και παρακολουθήσεις εκεί όπου χρειάζεται. Για τέτοιες περιπτώσεις που είδαμε και αυτή την πρωτοφανή υπόθεση με την απόπειρα δολοφονίας μεταξύ ανήλικων, κυρία Παραδεισιώτου, έχετε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, υποθέσεις που αξιολογείτε και επιτηρείτε, αν θέλετε, παιδιά εθισμένα ή με παραβατική συμπεριφορά, επειδή έχουμε και το ανεύθυνο. Παρακολουθούνται αρκετά παιδιά τα οποία έχουν παραβατική συμπεριφορά, παρακολουθούνται σε θεραπευτικό πλαίσιο. Όπως επίσης και παιδιά τα οποία είναι εθισμένα στο διαδίκτυο, έχει ελεγχθεί νομίζω από εσάς. Έχει αναφέρει και η κυρία Επίτροπος για την ΑΕΚ. Εμείς έχουμε υπηρεσίες εξειδικευμένες για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Έχουμε τα τμήματα του Προμηθέα, του Περσέα, τη Λεμεσό και Λάρνα, τη Λευκοσία. Για τους ανήλικους έχουμε υπηρεσίες για τους ενήλικους για τον εθισμό στο διαδίκτυο, μεταξύ των άλλων μορφών εξαστήσεως στις οποίες έτσι εργαζόμαστε και αξιολογητικά και θεραπευτικά. Ναι, στα σχολεία, στα σχολεία καλείστε, κυρία Παραδεισιώτου, σε περιπτώσεις, γιατί είδαμε και την υπόθεση του Στυλιανού, που λίγο ο ρόλος ο δικός σας δεν ήταν, ευκρινές τι κάνατε και που σταματούσε. Συγκεκριμένη περίπτωση, είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιδί σε συγκεκριμένη φάση ηλικία, σε μικρή ηλικία. Ναι. Γι' αυτό λέμε, κυρία Παραδεισιώτου, προσπαθούμε να δούμε και τους ρόλους. Δεν είχαμε συνέχεια στην παρακολούθηση, ούτε μας τον είχαν παραπέμψει για άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά μπαίνουμε πλέον σε προσωπικά δεδομένα οικογενειών. Και ναι, κυρία Παραδεισιώτου, ναι, δεν θέλουμε να μπείτε σε προσωπικά δεδομένα. Μας ενδιαφέρει όμως αν από πλευράς σας υπάρχει αυτή η ενόχληση ή η άσκηση πίεσης όταν βλέπετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ή αρχίσετε σε μια αξιολόγηση, αν θέλετε, και από εκεί και πέρα είναι δουλειά των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Παραλαμβάνω. Δεν είναι μόνο αξιολογήσεις που κάνουν οι λειτουργοί. Παρακολουθούνται τα περιστατικά και εφόσον συνεχίζεται και η συνεργασία και το επιθυμούν, επί αρκετά χρόνια για κάποιες περιπτώσεις. Και ο ρόλος μας πέραν του αξιολογητικού είναι και θεραπευτικός. Ναι. Και αυτόν τον ρόλο οι λειτουργοί μας τον ακολουθούν και λειτουργούν ως θεραπευτές ψυχικής υγείας. Ναι. Όταν λέτε, κυρία Παραδεισιώτου, ότι οι λειτουργοί σας παρακολουθούν τέτοιες υποθέσεις, δηλαδή αυτό τι συνεπάγεται, επισκέψεις? Εξαρτάται. Ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να το χειρίζονται ταυτόχρονα διάφορες ειδικότητες λειτουργών ψυχικής υγείας. Μπορεί να παρακολουθείται από ψυχίατρον ή παιδοψυχίατρο ανάλογα με την ηλικία. Μπορεί ταυτόχρονα να παρακολουθείται από κλινικό ψυχολόγο. Μπορεί να εμπλέκεται και εργοθεραπευτής. Και επίσης έχουμε νοσηλευτές ψυχικής υγείας που και αυτοί εμπλέκονται και στο αξιολογητικό και στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Και έχουμε και τη δυνατότητα των κοινοτικών νοσηλευτών ψυχικής υγείας που μεταξύ άλλων μπορεί να κάνουν αξιολογητικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις στο επίπεδο του σπιτιού. Ναι, τώρα, κυρία Παραδεισιώτου, για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τους ανήλικους που επιχείρησαν να δολοφονήσουν, όπως είδαμε όλοι, συνομιλικό τους, ο δικός σας ρόλος ποιος είναι? Σας έχει ανατεθεί από το δικαστήριο η επίβλεψη, η επιτήρηση του 13χρονου? Όχι, η επιτήρηση. Αυτό βέβαια ακόμα δεν έχω δει το, δεν είστε το. Η απόφαση του δικαστηρίου την αναμένω. Ναι, αλλά το παιδί είναι στο σπίτι. Ναι. Και γραπτός.
Ο ρόλος μας είναι πάλι αξιολογητικός ως προς την ψυχική τους υγεία και θεραπευτικός. Ναι. Θεραπευτική παρακολούθηση. Αυτό και συνέβη ήδη προχθές, ήδη έχουν δοθεί χθες εντολές. Αφενός με το ένα παιδί νοσηλεύεται όχι στο ψυχιατρίο, το διευκρινίζω, δεν είναι στο ψυχιατρίο. Ο χώρος του ψυχιατρίου δεν είναι κατάλληλος για ανηλίκους. Το παιδί νοσηλεύεται σε ενδονοσοκομιακή μονάδα. Μακάριο. Ναι. Στο Μακάριο. Έτσι το διευκρινίζω, δεν έχουμε παρεξηγήσει. Ναι, το είπαμε, κύριε Βασιωτού. Ναι. Τώρα όμως το θέμα είναι ότι το άλλο το παιδί είναι στο παιδί, σπίτι. Το άλλο το παιδί, να ολοκληρώσω. Το άλλο το παιδί, το οποίο κάτω από δικαστικού διατάγματος είναι στο σπίτι, έχουν ήδη δοθεί οι οδηγίες από το πρωί και καταστήσει θα καλεστούν και οι γονείς και το παιδί άμεσα για συνέχιση της αξιολόγησης. Θα γίνει εντελεχής ψυχομετρικός έλεγχος, θα χρησιμοποιηθούν εντελεχή και τα κατάλληλα αξιολογητικά εργαλεία ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του, της ψυχικής του υγείας. Και θα επακολουθήσει άμεσα και θεραπευτικό πρόγραμμα παρακολουθήσεις. Ναι, κυρία Παραδεισιώτου, σε τέτοιες περιπτώσεις αυτοί που παρακολουθούνται έρχονται σε εσάς ή πάτε εσείς? Υπάρχει αυτό το... Έχω εξηγήσει και έρχονται και κοντά μας. Ναι. Δηλαδή έρχονται στις δομές που έχουμε και ταυτόχρονα μπορεί να αξιοποιήσουμε και τους κοινωνικούς μας ψυχιατρικούς νοσηλευτές ψυχικής υγείας για κατοίκον επισκέψεις όπου κρυφθεί ανάγκη. Να, άρα συνεπώς, παρότι δεν έχετε δει εσείς την απόφαση, έχετε λάβει τα... Έχω τα λάβει και επιστολή, ναι, από την αστυνομία και έχουμε ήδη δρομολογήσει την ομάδα, η οποία την διεπαγγελματική ομάδα, και έχω μιλήσει και με τον επιστημονικό συντονιστή, άμεσα να προβούν στις κατάλληλες θεραπευτικές και αξιολογητικές διαδικασίες. Να, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παραδεισιώτου. Καλή συνέχεια. Καλά.